είναι Καθοδόν για Καστανιές. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκέρτσο. Καλή σας μέρα. Δική μου χαρά που με καλέσατε να μιλήσουμε και που βρίσκομαι σήμερα στον Εύρο. Αλλή μόνο για μας είναι ευκαιρία όποτε έρχονται έτσι κορυφαία κυβερνητικά στελέχη το να έχουμε μια επαφή και να κοινωνείται και η άποψη η κυβερνητική έτσι πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα, αφορμή για την επίσκεψή σας στον ΟΜΟ δεν είναι οι ευρωεκλογές, παραδόξως, αλλά η σημερινή εκδήλωση για την αποκατάσταση του Εύρου, της Δαδιάς. Ναι, είναι και αυτό. Είναι προφανώς το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πολύπαθης περιοχής της Δαδιάς, αλλά και της γενικότερης ανασυγκρότησης και της αναπτυξιακής σύγκλησης του Εύρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης ως περιφέρειας με τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Για μας αποτελεί βασική προτεραιότητα να κλείσουμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό και εισοδηματικό κενό που υπάρχει με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά σε δεύτερο επίπεδο να μειώσουμε και τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας. Και γνωρίζουμε ότι διαχρονικά είναι αδικημένες. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης και κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά εντός αυτής, με 370 κρίσιμα έργα σε υποδομές, σε δίκτυα, σε διασυνδέσεις, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην αναβάθμιση δηλαδή όλων των σημαντικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και των κατοίκων της περιφέρειας. Μιλάμε για έργα τα οποία υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκινούν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που θα επισκεφτούμε μέσα στην ημέρα, τα έργα τα οποία θα γίνουν για την αποκατάσταση του δάσους της Δαδιάς, έργα που μετατρέπουν την περιφέρεια σε κόμβο ενεργειακό που διασυνδέει πλέον το βορειοανατολικό άκρο της χώρας με τα Βαλκάνια και με την κεντρική Ευρώπη για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, με όλες τις κρίσιμες οδικές και συντηρητομικές διασυνδέσεις που επίσης θα βοηθήσουν τα ελληνικά εμπορεύματα να ταξιδεύουν προς τις ευρωπαϊκές και τις ξένες αγορές, δηλαδή με όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι κρίσιμες για ποιο πράγμα? Για να επιλέγουν οι μόνιμοι κάτοικοι να ζουν, να δημιουργούν, να εργάζονται, να δημιουργούν την οικογένειά τους, να επενδύουν στον Εύρο, στη Ξάνθη, στη Ροδόπη, στην Καβάλα, στη δική σας περιφέρεια. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος της διπλής σύγκλησης, να καλύψουμε δηλαδή το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και των προηγούμενων των περασμένων δεκαετιών πριν την κρίση, όπου βλέπαμε μια απόκληση στους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στα εισοδήματα, στις επενδύσεις, στον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την καθημερινότητά μας όλοι οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με τους Ευρωπαίους, αλλά και της μείωσης της απόστασης που χωρίζει την κάθε περιφέρεια με τους ρυθμούς ανάπτυξης που υπάρχουν και τις επενδύσεις που υπάρχουν στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τις περασμένες δεκαετίες υπήρχε και μια κάποια βιομηχανοποίηση στην περιοχή. Πράγματα που δεν υφίστανται τώρα, και όταν λέμε ότι οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, ο ένας στους τέσσερις είναι στο όριο της φτώχειας, είναι πολύ τραγικό αυτό γενικότερα και πρέπει να σκύψετε περισσότερο. Εγώ όμως ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση. Δηλαδή, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει όλοι οι Έλληνες πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Φτωχύναμε συλλογικά και ατομικά λόγω της πολυετούς, της δεκαετούς κρίσης την προηγούμενη δεκαετία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια να αναπτύσσουμε την ελληνική οικονομία και τα ελληνικά εισοδήματα με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, που είναι και το ζητούμενο για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ευρωπαϊκά εισοδήματα. Θα με ρωτήσετε, φτάνουν τα εισοδήματα και οι αυξήσεις που έχουν δοθεί? Θα σας απαντήσω, όχι, δεν φτάνουν. Όμως βρισκόμαστε σε μια αναπτυξιακή τροχιά, σε ένα ρυθμό ταχύτερης ανάπτυξης από ό,τι στο παρελθόν. Στην πενταετία 15-19, για παράδειγμα, μεγάλωσε το χάσμα μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών εισοδημάτων λόγω των κακών οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Αυτό πια δεν ισχύει. Μικραίνει η απόσταση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις οικονομικές πολιτικές που μπορούν να φέρουν περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις απασχόλησης, υψηλότερα εισοδήματα και ευημερία σε κάθε γωνιά της χώρας. Και επιμένω στο σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα φινοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μας, δεν αποτελεί προτεραιότητα. Έτσι όπως τοποθετήσετε τώρα, μπορώ να προδικάσω την απάντηση στην επόμενη ερώτηση, αλλά ουσιαστικά έχετε επιφορτιστεί με το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Είστε δηλαδή ένας μαέστρος στην ορχήστρα της κυβέρνησης. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς διαπιστώνετε... Βοηθός.
Βοηθός μαέστρο. Ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει το ρόλο, την μπαγκέτα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν κατά καιρούς παραφωνίες, δυστοκίες, αστοχίες, καθυστερήσεις κτλ. Ή υπάρχει αυτός ο απόλυτος συντονισμός και είστε στο maximum ικανοποιημένος από την πορεία του κυβερνητικού έργου. Με κάθε ειλικρίνεια. Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του κυβερνητικού έργου. Εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις υψηλές προσδοκίες και τις απαιτήσεις και την αγωνία των πολιτών να τρέξουμε ταχύτερα, να πάμε καλύτερα, να είμαστε πιο συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός ειδικά έχουν αποδείξει ότι είναι ο Πρωθυπουργός των έργων και των πράξεων. Του το είπαμε και το κάναμε. Νομίζω ότι αυτό τον χαρακτηρίζει και πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών το 2023 στο πρόσωπό του, διότι είναι ένας συνεπής πολιτικός, προσπαθεί να υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύεται και όταν δεν τα καταφέρνουμε να εξηγεί γιατί δεν τα καταφέραμε, πού κάναμε λάθος και να διορθώνουμε το λάθος. Είναι πολύ σημαντική η αυτοδιόρθωση. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε κρύβουμε τα λάθη μας κάτω από το χαλί. Όταν συμβαίνουν, τα εντοπίζουμε. Με θάρρος βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγαίνει και ζητάει και συγγνώμη. Αυτό είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία της χώρας. Μετά το μέρα που είπε του Παπανδρέου, ναι. Αλλά συμβαίνει, όχι όμως γενικός και αορίστος, επί πολύ συγκεκριμένων σφαλμάτων και λαθών. Και όχι μόνο μία συγγνώμη η οποία λέγεται και μετά την ξεχνάμε, αλλά με διόρθωση πάνω στο πεδίο στο οποίο αποτύχαμε. Επομένως, όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εμείς με τον εαυτό μας σε όλα τα πεδία. Υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία μπορούμε να τρέξουμε ταχύτερα. Όμως, δεν πρέπει και να μηδενίζουμε, ούτε και να ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, ποιες κυβερνήσεις είχαμε στο παρελθόν, πώς διαχειρίστηκαν αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη και το γεγονός ότι τώρα, βήμα-βήμα, προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη και να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Επαναλαμβάνω ότι η κάλπη της Κυριακής, που κοντεύει σε λίγες ημέρες, δεν κρίνει μόνο το ποιους θα στείλουμε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο να μας εκπροσωπήσουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλη και τιμητική αυτή η θέση και μεγάλη η ευθύνη. Αλλά κρίνουν πρωτίστως το κατά πόσο θα έχει μια ισχυρή φωνή η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για να διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν ζει αυτός. Και ειδικά εδώ στον Εύρο, βλέπουμε με πολύ σημαντικά παραδείγματα το τι σημαίνει ευρωπαϊκή βοήθεια και στήριξη στη διαχείριση του μεταναστευτικού, στην προστασία των συνόρων, στον φράχτη που έχει έναν πυλώνα χρηματοδότηση και από ευρωπαϊκούς πόρους, στη στήριξη και στην βοήθεια που πήραμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας στη μεγάλη κρίση της υβριδικής επίθεσης του 2020. Εκεί που θα βρεθείτε σε λίγα λεπτά, έτσι, στις καστανιές που θα βρεθείτε. Η έμπρακτη ευρωπαϊκή, ακριβώς. Είναι η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που έρχεται όμως όταν έχουμε μια αξιόπιστη κυβέρνηση, έναν αξιόπιστο πρωθυπουργό που μπορεί να διαπραγματευτεί. Ζητήσαμε ένα ειδικό πακέτο στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ελληνική πολιτική, ελληνική πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί και διαχειρίζεται 36 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον των υπόλοιπων κοινοτικών πόρων, για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα κρίσιμα έργα στην περιφέρεια. Ζητήσαμε και έγινε ευρωπαϊκή πολιτική το COVID Pass που μας βοήθησε να ανοίξουμε τα σύνορά μας και τον τουρισμό μας το 2021 κατά τη διάρκεια της εμβολιαστικής μας εκστρατείας και έτσι να κερδίσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έφερε πρόσθετη ανάπτυξη. Ζητήσαμε και έγινε ευρωπαϊκή πολιτική το να μπει ένα πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου όταν είχαμε τη μεγάλη έκρηξη τιμών στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Έγινε ευρωπαϊκή πολιτική αυτό χάρη στην επίμονη προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλα αυτά επιστρέφουν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό η ψήφος στις ευρωεκλογές έχει σημασία, επηρεάζει τις ζωές μας και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην υποπέσουμε σε αυτή την αντίληψη είτε μιας χαλαρής ψήφου καταγγελίας που θεωρούμε ότι δεν έχει κάποια συνέπεια, θα έχει συνέπεια, θα έχει μια, ως συνέπεια μια πιο αδύναμη κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά φόρα ή της αποχής. Και τα δύο είναι εξίσου προβληματικά. Και εμείς αυτό το οποίο ζητούμε είναι να λάβουμε μια εντολή ξανά ανανέωσης της εμπιστοσύνης, να πάμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Γιατί ακριβώς έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ, έχουμε πονέσει πολύ και πρέπει να τρέξουμε, να κάνουμε άλματα προς την Ευρώπη. Αυτό είναι και το σύνθημα των ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σχέρτσο, επειδή ξέρουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι περισσότερο γεμάτο από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, για να καταλάβεις, χάρη, θα καταλήξεις στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε στους πολίτες ότι θα έχουν δυνατότητα να σας συναντήσουν στις 9.30 ή λίγο αργότερα στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, αλλά θα βρεθείτε και γενικότερα σε πολλά σημεία στον ομό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και εμείς. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Yeah.